όλα τα σκυλιά είναι πανέξυπνα και ξεχωριστά. Μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές χαράς και αγάπης. Κάθε ράτσα έχει τα χαρακτηριστικά της. Κάποια σκυλιά ίσως να είναι περισσότερο πεισματάρικα και δύσκολο να τα εκπαιδεύσεις. Όμως σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια που με αρκετή υπομονή εκπαιδεύτηκαν και κάνουν μοναδικά κόλπα. Είτε έχουν γεννηθεί με χαρακτηριστικά για ρεκόρ, είτε έχουν αναπτύξει αξιόλογες δεξιότητες, σε αυτό το βίντεο θα δούμε σκύλους με απίστευτα ρεκόρ. Και όχι, δεν είναι μόνο 10. Στο νούμερο 10 θα δούμε μερικούς σκύλους που το μέγεθος τους χάρισε βραβείο Guinness. Ο Φρέντι, ένας μολοσσός που ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ύψος 1 μέτρο όταν το 2016 κέρδισε τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή σκύλου. Όταν αυτός ο 95 κιλών αγαθός γίγαντας σηκωνόταν στα πίσω πόδια, το ύψος του ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Δυστυχώς, πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 8,5 ετών. Σύμφωνα με το American Kennel Club, οι μολοσσοί ζουν γενικά 8 με 10 χρόνια, με ελάχιστους να φτάνουν την ηλικία των 12 ετών. Αφού είδαμε τον ψηλότερο σκύλο, ας δούμε τώρα τον μικρότερο. Είναι η Μίλι, ένα τσιουάουα, το οποίο γεννήθηκε το 2011 στο Πουερτορίκο. Ζυγίζει 500 γραμμάρια και έχει ύψος μόλις 9,5 εκατοστά. Όταν γεννήθηκε, η Miracle Μίλι ζύγιζε λιγότερο από 30 γραμμάρια και χωρούσε σε ένα κουταλάκι του γλυκού. Το στόμα της ήταν πολύ μικρό για να θυλάσει από τη μητέρα της, οπότε η ιδιοκτήτριά της έδινε το γάλα κάθε 2 ώρες μέσω ενός σταγονόμετρου. Αυτός είναι ο σκύλος με τη μεγαλύτερη γλώσσα στον κόσμο. Η γλώσσα της Μότσι έχει μήκος 18,58 εκατοστά. Είναι ένα σκύλος Αγίου Βερνάδου από τη Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ιδιοκτήτριά της είπε ότι όταν βγαίνουν μαζί πολύ συχνά τους σταματούν στο δρόμο για να φωτογραφηθούν μαζί της. Ο Harbour είναι σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness ο σκύλος με τα μακρύτερα αυτιά στον κόσμο. Το αριστερό του αυτί έχει μήκος 31,11 εκατοστά, ενώ το δεξί 34,29 εκατοστά. Η μέτρηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση στο ρεκόρ Guinness για το 2012. Και όσοι νομίζατε ότι τα τεράστια αυτιά του θα έκαναν τον Harbour να ακούει καλύτερα, κάνετε λάθος. Εξαιτίας αυτών, μυρίζει καλύτερα. Κάθε φορά που κουνιέται, τα παλώμενα αυτιά του στέλνουν μυρωδιές στα ρουθούνια του. Το 2004, μια σκυλίτσα ράτσας μαστίφ της Νάπολη με το όνομα Τία γέννησε με κεσαρική ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 24 κουταβάκια. 9 θηλυκά και 15 αρσενικά. Η Τία από το Cambridgeshire στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκει στον Damian Ward και την Anna Kellenher. Δυστυχώς, ένα κουταβάκι γεννήθηκε νεκρό και 3 πέθαναν μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Οι περισσότεροι που έχουν σκυλάκι γνωρίζουν την αδυναμία που έχει ο τετράποδος φίλος μας στα σκοινιά. Στο νούμερο 8 θα γνωρίσουμε 3 σκυλάκια που έφτασαν την αγάπη τους για ένα σκοινί σε βραβείο Guinness. Ο Όζι, ένα σκύλος διασταύρωση ράτσας, κόλλεϊ και κέλπι, έμαθε να ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί και κατέχει το ρεκόρ της πιο γρήγορης διαδρομής με 18,22 δευτερόλεπτα. Το σκοινί που διέσχισε ήταν 3,5 μέτρα. Ο ιδιοκτήτης του, ένας ξυλουργός από τη Βόρεια Ουαλία, έμαθε να εκπαιδεύει το μικρό Όζι από οδηγίες που διάβαζε στο διαδίκτυο. Ενώ δήλωσε πως νιώθει χαρούμενος και περήφανος που έχει μια τόσο ισχυρή φιλία με τον τετράποδο φίλο του που τους οδήγησε να κερδίσει το παγκόσμιο βραβείο Guinness. Αλήθεια, τι σχέση έχετε εσείς με το σκυνάκι? Σίγουρα η Τζέσικα, ένα σκυλάκι ράτσας Russell Terrier, τα πηγαίνει περίφημα, αφού μπορεί και κάνει 59 αλματάκια σε ένα λεπτό μαζί με την ιδιοκτήτριά της, Rachel. Και φυσικά το 2016 κέρδισε βραβείο ρεκόρ Guinness. Στο σκοινάκι κέρδισε βραβείο Guinness και η Γερόνιμο, μια δίχρονη σκυλίτσα διασταύρωση ράτσας κόλλεϊ και κέλπι το 2012. Κατάφερε και πήθησε 91 φορές σε ένα λεπτό το σκοινάκι. Εσύ αλήθεια πόσες φορές μπορείς το λεπτό? Τα σκυλιά ζουν συνήθως από 8 μέχρι 16 χρόνια και αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και τη ράτσα τους. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με το εγκυρεότερο σκύλο. Η μεγαλύτερη ηλικία που καταγράφηκε για σκύλο είναι 29 χρόνια και 5 μήνες. Ο Αυστραλιανός σκύλος βοοειδών που ονομαζόταν Bluey γεννήθηκε το 1910 και δούλεψε με βοοειδή και πρόβατα για όλη του τη ζωή ενώ πέθανε στις 14 Νοεμβρίου 1939. Άλλη μια αγάπη των σκύλων εκτός από τα σκοινιά που είδαμε πιο πριν είναι οι μπάλες και στο νούμερο 6 θα γνωρίσουμε 2 σκυλάκια που κέρδισαν βραβείο.
Κάνοντας 15 λεπτά εξάσκηση κάθε μέρα, η Πούριν, ένα μπίγκλ από την Ιαπωνία, κατάφερε να πιάσει 14 μπάλες με τα μπροστινά της πόδια σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Το βραβείο το κέρδισε το 2016. Και μην νομίζετε πως μπορεί να κάνει μόνο αυτό, ο ιδιοκτήτης της την έχει μάθει να κάνει άλλα 100 κόλπα, ενώ έχει κερδίσει και βραβείο στο πιο γρήγορο σκυλί που περπατά πάνω σε μπάλα. Διασχίζει 10 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό το πανέμορφο Golden Retriever τον Φεβρουάριο του 2020 έσπασε ένα αρκετά δύσκολο ρεκόρ. Κέρδισε το βραβείο για τα περισσότερα μπαλάκια τένις που κράτησε ποτέ σκύλος μέσα στο στόμα του. Ο Finley από τη Νέα Υόρκη κατάφερε να κρατήσει 6 μπαλάκια τένις στο στόμα του. Τρέχει σαν άνθρωπος, κάνει χειραψίες και λατρεύει το skateboard. Είναι ράτσας Πομεράνιαν και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ο γρηγορότερος σκύλος που περπατάει στα πίσω πόδια, αφού κάνει τα 10 μέτρα σε 6,5 δευτερόλεπτα, αλλά και ο γρηγορότερος στα μπροστά πόδια, με επίδοση 7,76 δευτερόλεπτα τα 5 μέτρα. Το αξιολάτρευτο σκυλάκι πάντως έχει συνηθίσει και απολαμβάνει δημοσιότητα. Και δεν μας κάνει εντύπωση που κατέχει άλλο ένα ρεκόρ, είναι ο σκύλος με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram. Τη στιγμή που μιλάμε, ο Τζιφ έχει πάνω από 10 εκατομμύρια ακόλουθους και είμαι σίγουρη πως οι ιδιοκτήτες του έχουν πλουτίσει. Ο Τόμπι, ένα γλυκύτατο σκυλάκι ράτσας Whippet από τον Καναδά, κατάφερε να σκάσει 100 μπαλόνια σε μόλις 36,53 δευτερόλεπτα. Αυτό συνέβη το 2017 και λίγο καιρό αργότερα έσπασε κάθε χρονόμετρο κάνοντας το ίδιο πράγμα σε 28,22 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά τα αγαπημένα μας σκυλάκια, εκτός από τις μπάλες και τα σκοινιά, αγαπούν και τις ρόδες. Στο νούμερο 3 θα γνωρίσουμε 3 σκυλάκια που έχουν κάνει μοναδικά ρεκόρ. Ο Τζάμπι είναι ένας σκύλος πραγματικός κασκαντέρ. Μπορεί και κάνει αρκετά κόλπα, όμως η αγαπημένη του ασχολία είναι το skateboard και όπως καταλαβαίνετε έχει κερδίσει βραβείο για αυτή του την ασχολία. Το Σεπτέμβριο του 2013 έτρεξε τα 100 μέτρα με το skateboard σε 19,65 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν σας γελούν τα μάτια σας. Αυτό που βλέπετε είναι ένα σκύλος που κάνει ποδήλατο. Ο Νόρμαν είναι σκύλος ράτσας μπριάρ, γαλλικός ποιμενικός σκύλος. Και τα πάει πολύ καλά με την οδήγηση. Είτε πρόκειται για ποδήλατο, είτε για πατίνι σκούτερ, ο Νόρμαν έχει κερδίσει και στα δύο βραβείο Guinness. Έχει οδηγήσει 30 μέτρα με το ποδήλατο σε 55,41 δευτερόλεπτα και 30 μέτρα με πατίνι σε 20,77 δευτερόλεπτα. Ο Ότο, αυτό το 5χρονο bulldog, βάζει τα γυαλιά στους περισσότερους skaters, αφού κατάφερε να περάσει κάτω από τα πόδια 33 ανθρώπων κάνοντας skate. Το απίστευτο αυτό ρεκόρ το έσπασε το Σεπτέμβριο του 2017 στην Ιαπωνία. Το ψηλότερο άλμα από σκύλο είναι 191,7 εκατοστά. Το έκανε η Feather, ένα όμορφο δίχρονο σκυλάκι ράτσας Greyhound, το 2017 στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ιδιοκτήτρια και εκπαιδεύτρια της Feather είναι η ίδια εκπαιδεύτρια της σκυλίτσας που είδαμε στο νούμερο 8, της Γερόνιμο, που έχει το ρεκόρ με το σκυνάκι. Ο Spitfire δεν είναι ένα απλό σκυλάκι ράτσας Whippet. Το παρατσούκλι του είναι ο Michael Jordan των σκύλων. Και αυτό γιατί κάνει απίστευτα άλματα. Είναι ένας πραγματικός αθλητής. Μπορεί να φτάσει ταχύτητα σχεδόν 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το άλμα του εις ύψος είναι 2 μέτρα και 60 εκατοστά, ενώ σε μήκος η απόσταση που διανύει σχεδόν πετώντας είναι τα 10 μέτρα. Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία και μετάλλια και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θεωρείται σκύλος θρύλος. Ο σκύλος που θα δούμε στο νούμερο 1 δεν έχει κερδίσει βραβείο για κάποιο παράξενο κόλπο που του δίδαξαν να κάνει. Έχει κερδίσει βραβείο γενναιότητας. Γνωρίζετε πως κάποιες ράτσες σκύλων δεν είναι απλά παρέα και φύλακες για το σπίτι μας. Μπορούν να εκπαιδευτούν τόσο καλά που τάσσονται στην υπηρεσία των ανθρώπων. Από τη μέρα της γέννησής τους, εκπαιδεύονται και ανατρέφονται με σκοπό τη φροντίδα ή την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι σκύλοι αυτοί είναι γνωστοί με τον τίτλο Σκύλοι Εργασίας. Ο Λούκας έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών σε 400 πολεμικές αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Δουλειά του ήταν να ανοιχνεύει εκρηκτικούς μηχανισμούς
και το έκανε με τεράστια επιτυχία. Σε μια τέτοια αποστολή έχασε το πόδι του, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει. Αυτός ο γλυκύτατος γερμανικός ποιμενικός υπηρέτησε 6 χρόνια στον πόλεμο μαζί με τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Το μετάλλιο γενναιότητας που ταπονεμήθηκε έχει δοθεί από το 1943 72 μόνο φορές. Είναι ειδικό μετάλλιο γενναιότητας που απονέμεται σε ζώα που υπηρέτησαν στον πόλεμο. Σκύλους, περιστέρια, άλογα και μια γάτα. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σε αυτό το βίντεο σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Κάνει κάτι το δικό σας σκυλάκι που θα μπορούσε να είναι για ρεκόρ Guinness? Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω πολύ τους φίλους του καναλιού Γιώργο και Γιάννη για τις δύο αυτές όμορφες ζωγραφιές που μου έστειλαν στο Instagram. Αν θέλετε κι εσείς να ζωγραφίσετε κάτι για το κανάλι, μπορείτε να μου το στείλετε στο Instagram. Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.